η δικαιολογία που μας δίνουν εδώ είναι ότι το Μητρό της αμπελοκαλλιέργειας, όσοι είναι αμπελοκαλλιεργητές το γνωρίζουν τη λέξη Μητρό που λέω, δεν έχει ενημερωθεί τα τελευταία χρόνια και δεν φαίνεται μείωση εκτάσεως στην Κρήτη. Δηλαδή με αυτόν τον τρόπο δεν υπάρχει πρόβλημα στην κριτική σταφύρα εφόσον δεν υπάρχει μείωση, ενώ οι αριθμοί μιλάνε από μόνοι τους που έχουμε κατέβει στους 1.500 τόνους σταφύρα, που την τελευταία 15ετία το Ηράκλειο είχε 37.000 τόνους σταφύρα με τα στοιχεία που έχουμε εμείς σήμερα στα χέρια μας. Λόγω αυτινού της εικόνας του Μητρώου δεν μπαίνουμε στο πρόγραμμα για να έχουμε κι εμείς τα 35 ευρώ αναστρέμαστε στα φυτοπαραγωγή του νομού Ηρακλείου. Δηλαδή ποιος φταίει? Φταίει η ενημέρωση του Μητρώου που αυτή δεν έχει γίνει. Από ποιον? Από ποιους? Δεν έχει γίνει από τους παραγωγούς, αλλά φταίει και το ίδιο το Υπουργείο, γιατί το Υπουργείο θα έπρεπε να έχει επιβάλει στους παραγωγούς να έχουν ενημερώσει το Μητρώο. Υπήρχε στο Ηράκλειο, υπήρχαν τα 136.000 στρέμματα σταφιδάμπελα, υπήρχαν και η παραγωγή μέσω αυτινών των 136.000 στρεμμάτων παίρνανε την επιδότησή τους. Όταν όμως η επιδότηση άλλαξε και από συνδεδεμένη ενίσχυση, δηλαδή από στρεμματική ενίσχυση, έγινε ενιαία ενίσχυση, δεν ενημέρωσε κάποιος τους ανθρώπους αυτούς ότι κύριοι θα πρέπει να πάτε στην ΔΑΟΚ να πάτε να τα αλλάξετε. Στο ΟΣΔΕ όμως οι άνθρωποι, δηλαδή στο κομμάτι των επιδοτήσεων που παίρνουν, που λέγεται ΟΣΔΕ, ο ΠΚΠ, για να το καταλάβουν αλλιώς, και στον ΕΛΓΑ, το Μητρό τους είναι ενημερωμένο. Δηλαδή, ένας παραγωγός στα χαρτιά της ΔΑΟΚ φαίνεται ότι αναμπέλωσε ένα μπέλι το 1996 στα φιδάμπελο, μετά με την αλλαγή της ΚΑΠ αυτό άλλαξε το 2013 που έγινε ενιαία ενίσχυση, ο παραγωγός ορθώς το έχει αλλάξει στον ΟΠΕΚΕΠΕ, δηλαδή στο σύστημα του ΟΣΔΕ, φαίνεται ότι είναι ελιές πλέον, αλλά στο Μητρό αμπέλου που είναι στη Διεύθυνση Γεωργίας, δηλαδή στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, δεν έχει αλλάξει. Νομίζω γιατί τώρα ότι κάποιος, με βάση της κοινής λογικής, νομίζω ότι κάποιος σας κάνει πλάκα και αγρία πλάκα, έτσι, στους αμπελοκαλλιεργητές. Άμπραβο. Και λέμε το εξής, κύριοι, εμείς δηλώνουμε επίσημα τα χωράφια που έχουμε μέσω του ΟΣΔΕ κάθε χρόνο. Ό,τι αλλαγές κάνουμε στο δικό μας Μητρό, είτε φυτεύουμε είτε ξεπατώνουμε, αυτά δηλώνονται και υπάρχει και ο τηλεπισκοπικός έλεγχος που τον κάνει από το 2014 το Υπουργείο και βλέπει τι χωράφια τώρα έχουμε και που τα έχουμε. Να σας... Γιατί δεν παντρεύεται συγγνώμη κιόλας, ο ΠΚΠ είναι κομμάτι του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, όπως ο ΕΛΓΑΣ είναι οργανισμοί του Υπουργείου. Δεν γίνεται εμείς να ενημερώνουμε δύο οργανισμούς και ο τρίτος που λέγεται Διεύθυνση Γεωργίας να μην ενημερώνεται από το ίδιο το σύστημα, από τον τηλεπισκοπικό έλεγχο. Οι χάρτες του ΟΠΚΕΠΕ είναι πιο πρόσφατοι χάρτες από ό,τι είναι της Διεύθυνσης Γεωργίας. Θα έπρεπε να έχουν ενημερωθεί αυτόματα τα συστήματα. Λοιπόν, τώρα έθεσε ένα ερώτημα. Αναρωτιέμαι βάσει της κοινής λογικής ποιος σας κάνει πλάκα. Και το λέω γιατί. Γιατί προσέξτε να δείτε. Φαίνεται ότι κάποιος παίζει παιχνίδι σε βάρος του κριτικού προϊόντος. Λέω φαίνεται, δεν ξέρω, δεν μπορώ να επιβεβαιώσω κάτι. Αλλά από την άλλη, αλίευσε ένα δημοσίευμα το οποίο έχει ημερομηνία Αύγουστος του 2016 μέσα ενημέρωσης από την Κόρινθο που έγραφαν. Γιατί εμείς ήρθαμε 6 μήνες μετά για να σας κάνουν πλάκα σε όλους τους αμπελοκαλλιεργητές και να σας λένε αυτά που σας λένε. Ότι το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων γνωστοποίησε στις αρμόδιες υπηρεσίες, μιλάμε για τον Αύγουστο, έτσι, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τις αλλαγές τις οποίες θα προχωρήσει στις συνδεδεμένες ενισχύσεις, οι οποίες θα ισχύσουν από το 2017. Για πρώτη φορά στις συνδεδεμένες ενισχύσεις συμπεριλαμβάνεται και η σταφίδα, μια αλλαγή άκρο σημαντική για την Κορινθία, αφού πρόκειται για ένα από τα κύρια γεωργικά προϊόντα της περιοχής με ιστορική σημασία και παγκόσμια φήμη. Και ακούστε, η παραγωγή της κορυφαϊκής σταφίδας ενισχύεται και προστατεύεται περαιτέρω μέσα από αυτή την εξέλιξη. Η συμπερίληψη της σταφίδας στον πίνακα συνδεδεμένων ενισχύσεων του 2017 είναι αποτέλεσμα των συντενοσμένων ενεργειών και παρεμβάσεων των βουλευτών Κορινθίας του ΣΥΡΙΖΑ σε συνεργασία με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Αυτά τα γράφανε τα μέσα ενημέρωσης της Κορίνθου τον Αύγουστο του 2016.
Εμείς διερευνούμε τι δάχτυλο έχει μπει και το δάχτυλο τις επόμενες μέρες θα το βγάλουμε στον τύπο εμείς οι ίδιοι οι συνδικαλιστές. Αλλά θα πρέπει να έχουμε στοιχεία επίσημα για να το βγάλουμε. Προς το παρόν δεν έχουμε. Η συνδεδεμένη ενίσχυση ξεκίνησε το 2015 με τη νέα ανακατανομή που έγινε στην καινούργια προγραμματική περίοδο 15-20. Η Κρήτη στις συνδεδεμένες ενισχύσεις είχε να κάνει μόνο με το γάλα των κτηνοτρόφων. Τα 3 ευρώ ανά 120 κιλά γάλα το ζώο. Όποιοι κτηνοτρόφοι καταθέταν τα τιμολόγια παίρνανε τα 3 ευρώ στις συνδεδεμένες. Τώρα που γίνεται η νέα ανακατανομή των δικαιωμάτων το 17 και μέσα στον κατάλογο των συνδεδεμένων θα προσθεθούν και άλλα φρούτα και λαχανικά και η σταφίδα που έχει να κάνει με τη συνδεδεμένη, όλα αυτά αυτή τη στιγμή θα αφήνουν απ' έξω εμάς. Δεν μου λέτε κύριε Χιλετζάκη, τελευταίο ερώτημα, γιατί είπατε ότι θα το ξεκαθαρίσετε ως ομάδα αμπελουργών το θέμα αυτό. Με 6 μήνες καθυστέρηση υπάρχει δυνατότητα να διορθωθούν τα κακοσκήμενα? Εμείς θέλουμε μία έγγραφη απάντηση από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης για ποιους λόγους απορρίπτεται η κριτική ασταφίδα, η ξανθιά από τη Σουλτανίνα. Όταν μας δώσουν την έγγραφη απάντηση θα δούμε μετά ποιοι φταίνε και αν το εξάμεινο αυτό έχει επηρεάσει κάποια πράγματα που αφορούν αυτό. Εμείς θέλουμε πρώτα την έγγραφη απάντηση που μέχρι τώρα δεν μπορούμε να την πάρουμε. Θα γίνει τις επόμενες μέρες επερώτηση στη Βουλή γιατί εξαιρείται η σταφίδα από διάφορους βουλευτές. Γιατί ήδη έχουμε ξεκινήσει και αυτόν τον αγώνα. Που δεν πήρανε χαμπάρι τις ενέργειες, τις συντονισμένες και τις παρεμβάσεις των συναδέλφων τους, βουλευτών της Κορινθίας του ΣΥΡΙΖΑ, που σε συνεργασία με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων έφεραν αυτό το αποτέλεσμα. Αυτό λέμε Άλιστα. Κυρία Δουλγεράκη. Ωραία. Εμείς όταν έχουμε τα επίσημα στοιχεία θα τα πούμε. Καλές είναι οι επερωτήσεις λοιπόν. Ναι.